ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Σε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης χιλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Εδώ συγκεντρωμένος να ακούσουμε, να μελετήσουμε όλοι μαζί το Λόγο του Θεού. Είπα να ακούσουμε και να μελετήσουμε, γιατί βάλω και τον εαυτό μου, και πραγματικά ο κήρυκας πρέπει να είναι ο πρώτος αυτός ακροατής. Η σειρά μας εδώ των μελετών, των μαθημάτων καλύτερα, και μου αρέσει αυτό που μου είπε κάποιο παιδί, ποτέ έχουμε μάθημα. Πραγματικά αυτά που λέμε εδώ, εσύ μου το είπε, ναι. Ναι, αυτά που λέμε εδώ δεν είναι κηρύγματα, είναι Λόγος του Θεού, είναι, αλλά λέγονται σε μια φιλική παρέα και αποτελούν μαθήματα, να το πω έτσι, στα οποία εγώ πρώτος μαθητεύομαι. Μου αρέσει αυτό το Αγίου Γνωτίου που έλεγε «Νην άρχομαι μαθητής είναι». Ακούτε παρακαλώ. Γέροντας, επίσκοπος, γέροντας στην ηλικία, πήγαινε για το μαρτύριο και γράφει την προδρομένη επιστολή που λέει «Νην άρχομαι μαθητής είναι». Τώρα αρχίζω να μαθητεύομαι. Με την ευκαιρία του λόγου, by the way, που λένε και οι Άγγλοι, όταν λέμε... Α, ναι, ναι. By the way, όταν λέμε, παρακαλώ, μαθητής, τι εννοούμε. Πες το εσύ. Τι εννοούμε. Όταν λέμε μαθητής. Χριστιανός. Μπράβο. Επειδή απαντάς σωστά, σβήνεις τα μαρτήματά σου. Γιατί όταν ο Κύριος λέγεται πορευτέτες μαθητεύσατε πάντα τα έργα, εννοεί πάτε να κάνετε μαθητάς, πάτε να κάνετε χριστιανούς. Οι χριστιανοί λέγονται το μαθητέ. Mm-hmm. Ναι, γιατί σε δω. Μην άρχομαι μαθητής είναι τώρα, αρχίζω να γίνουμε χριστιανός. Λοιπόν, παρακαλώ. Εδώ τα μαθήματά μας λοιπόν εδώ είναι, αναφέρονται παλαιότερα κάνουμε μαθήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα απομονώσαμε την σειρά αυτή και τη βάλαμε άλλη μέρα, την Πέμπτη, και τώρα μελετούμε, τα μαθήματά μας είναι πατερικά, θεολογικά πατερικά, με απλότητα βέβαια, λεγόμενα. Αν ενθυμίστε, και πρέπει να ενθυμίστε, γιατί θέλω να μην περιφρονείτε εμένα, δηλαδή τιμάτε τους καθηγητάς σας, και δεν είναι, εδώ τα μαθήματα που κάνουμε εδώ δεν τα θυμάστε. Δεν τα θυμάστε. Λοιπόν, αν θυμάστε, είμαστε στη σειρά της μελέτης των Πατέρων στο 2ο αιώνα. Εκεί κάπου διακόψαμε, εγκαταλείψαμε και συνεχίσαμε πάλι και την προηγούμενη εβδομάδα το μάθημά μας αναφερόταν στην προσδιόγητο επιστολή. Προσδιόγητο επιστολή, τον οποίον, πώς το λένε, τον λένε, τον διόγητο, τον είπαμε, πώς τον είπαμε, φανταστικό μάλλον όνομα. Όχι πραγματικό, τέλος πάντων. Πολλά ονόματα έφεραν πολλά ειδωλολατρών ονόματα έφεραν το όνομα αυτό, Διογέννητον, προς τον Διογέννητον Διόγνητον, γέννητός του Διόγνητον. Λοιπόν, εκεί όμως κοντάψαμε στη μελέτη μας, είπαμε ότι αυτόν τον αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται στην Εκκλησία ποίηση. Και θα σας πω ένα πολύ φίλητο άσμα, το οποίο γνωρίζουμε όλοι, το οποίο είναι δημιούργημα του αιώνος αυτού, παρακαλώ. Και λέω εδώ, είπα την προηγούμενη φορά, καλοί μου φίλοι, διακόπτουμε τα μαθήματα, διακόπτουμε δηλαδή, κάπως πρέπει να μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Η ποίηση της Εκκλησίας μας, κατά τον αιώνα που αρχίζει από τον 2ο αιώνα, αναπτύσσεται. Και επειδή αυτό το θέμα θα το συναντώμε στη μελέτη των Πατέρων, έλα παρακαλώ, ποιος είναι. Επειδή λέω ότι το θέμα αυτό το μελετούμε στη πατρολογική μας σειρά, γι' αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα, να σταματήσουμε εδώ, stop που λέμε, και να μιλήσουμε σήμερα για την ποίηση, για την μελωδία. Ξέρετε, είναι
ενδόμηχο του ανθρώπου, είναι ψυχολογικό του ανθρώπου να εκφράζεται με την προσευχή του έτσι καρδιακά, αυθόρμητα, ποιητικά, ψαλμικά. Δεν ξέρω αν θυμίστε, λέγαμε όταν κάναμε σειρά μελετών στην Παλαιά Διαθήκη, λέγαμε για το όνομα Γιαχβέ. Εμένα υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το όνομα Γιαχβέ, αλλά εμένα μου αρέσει η ερμηνεία του Γερμανού εκείνου θεολόγου, τον οποίο αναφέρει ο διδάσκαλος Βασίλης Βέλλας, που δίνει την ερμηνεία ότι το Γιαχβέ είναι η πρώτη κραυγή του αρχεγόνου ανθρώπου στο Θεό. Γιαχ! Ένα μικρό παιδί πως κρεβάζει, πως λέει στο Θεό. Ο πρωτόγονος άνθρωπος στο Θεό έλεγε Γιαχβέ. Έτσι λοιπόν αθόρμητα ποιητικά εκφράζεται ο άνθρωπος στο Θεό, και η ποιήση είναι έτσι ζυμωμένη με την ανθρώπινη ψυχή. Εμείς δε στην Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια είχαμε στην Εκκλησία μας, είχαμε παράδοση από την Ιουδαϊκή Συναγωγή, το Ψαλτήριο. Το οποίο Ψαλτήριο ήταν ποίημα, αριστούργημα, ποίημα, αλλά και άσμα μαζί. Λέγεται Ψαλτήριο κατά την ετυμολογία του Βέλλα, από το ψάβω την κιθάρα. Ψάβω την κιθάρα. Δηλαδή είδε, η ψαλμή είδοντο συνοδεία οργάνου. Λοιπόν, αφού λοιπόν είχαμε την παράδοση το ψαλτήριο, χρησιμοποίησαμε στην πρώτη, η πρώτη εκκλησία χρησιμοποίησε το ψαλτήριο για βιβλίο προσευχών. Μου αρέσει πάρα πολύ από τη γυμνασιακή μου ηλικία, μια ωραία περικοπή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, εδώ σε ένα άλλο πανεπιστημιακό σύγγραμμα, την έχει περιτεκμημένα, αλλά ολόκληρη που την είχα διαβάσει εγώ νεαρός τρίτη γυμνασίου, την είχα διαβάσει στο ψαλτήριο του Τρεμπέλα. Και τι δεν έγραψε αυτός ο άνθρωπος, και είναι δικός μας, είναι Γουρδίνιος. Λοιπόν, εκεί παραθέτει όλη την περικοπή ο Τρεμπέλας και μου άρεσε και τη διάβαζα. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος για το ψαλτήριο, τι πυκνή και συχνή χρήση του ψαλτηρίου υπήρχε στην πρώτη εκκλησία. Ακούτε παρακαλώ. Πού να το βρω τώρα. Ακούτε. Πάντε σε αυτόν τον Δαβίδ, δηλαδή, αντιμήρου διαστόματος φέρομεν. Αντιμήρου γιατί λέει. Ναι. Αντιμήρου. Θέλετε, έπλυναν οι άνθρωποι το στόμα τους με μύρο πρώτα. Πώς έχουμε τώρα κάτι μπουκάλια, κάτι που αυτά... Κάτι μπουκάλια, ναι. Τα στοματικά μυαλήματα, ναι. Ναι, αποσμητικά αυτά. Είναι από παλαιά αυτά. Εγώ θυμούμαι τα κηρύγματα του πατρός Αγωστίνου που έλεγε «Για πόσο πρέπει να πλύνουμε», ακούει τον πατέρα Αγωστίνο, «Για πόσο πρέπει να πλύνουμε με ροδόσταγμα το στόμα μας για να πούμε το όνομα του Χριστού». Και ο πατήρ Αγωστίνος ήταν παλαιός, πήρε παράδοση από την αυτή. Έπλαν με μύρο το στόμα. Αυτή η κακοσμία είναι πολύ κακό. Τώρα παρέκοψε, αλλού ήταν το θέμα, αλλά είναι αυτό το παλαιό. Ο Χρυσόστομος το κάνει. Ξέρετε γιατί είναι κακό, είναι ιδιαίτερα μόνο των χριστιανών, τα στόματά μας εμείς είναι Άγιο Ποτήριο. Ο χριστιανός, ο ιερεύς καταλύει το Άγιο Ποτήριο. Πάει να αυτόν, ναι. Πολύ πρέπει να το προσέχουμε. Και εγώ λέω στους κλικούς, τα δόντια σας, τα φτιάξετε και τα λοιπά, να είναι έφος μου, αυτό γεννή. Λέω λοιπόν εδώ, πάντα σε αυτόν τον Δαβίδ, αντί μύρου διαστόματος φέρομαι. Τι λέει εδώ, λέει το αντίθετο, όχι μύρα στο στόμα, τον Δαβίδ, να θέτει τον ψαλμό του Δαβίδ. Εν εκκλησίες πανηχίδες, και πρώτος και μέσος και τελευταίος Δαβίδ. Όταν έχουμε αγρυπνία και τα λοιπά, και πρώτος και μέσος και τελευταίος Δαβίδ. Εν ορθρινές συμνολογίες, και πρώτος και μέσος και τελευταίος Δαβίδ. Εν οικίες των Παρθένων, εγώ θυμάμαι του Τρεβέρα που λέει, εν οικίες, και μου είχε αρέσει, εν οικίες των Παρθένων, των Τιμαριάμ μιμουμένων, για την Παναγία, των Τιμαριάμ μιμουμένων, και πρώτος και μέσος, σταμάτα, και τελευταίος Δαβίδ. Για το καλό σας το λέει. Ρεα, ρε. Λοιπόν, είχαμε το ψαλτήριο λοιπόν από την αυτή που
ο Μέγας Βασίλειος το ψαρτήριο το λέει της Εκκλησίας φωνή. Εκκλησίας φωνή. Αφού λοιπόν είχαμε το ψαρτήριο, είχαμε αυτό, πήραμε παράδοση, επαναλαμβάνω, και βάσει αυτού είναι η πρώτη χρήση. Ποιήσεως στην Εκκλησία είναι το ψαρτηρίο λυμένη από την αυτή, από την Παλαιά Διαθήκη. Η δε Παλαιά Διαθήκη, με την ευκαιρία του λόγου να πω, είναι ποίημα. Εμείς δεν μπορούμε να το χαρούμε αυτό, γιατί την έχουμε σε μετάφραση, αλλά το πρωτότυπο, για όποιον ξέρει εβραϊκά, είναι διαβάζει ένα ποίημα. Αρχή να σας πω, το πρώτο τραγούδι του άντρα στη γυναίκα το έχει η Αγία Γραφή. Αυτό που είπε ο Αδάμ στην Εύα, αυτό είναι κόκκολα από τα κόκκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, είναι τραγούδι καλέ. Πρώτο και τελευταίο ήταν. Ήταν η ψαλμή συνοδεία οργάνων. Είχαμε οργανά. Ναι, όργανα. Οργανά. Και γιατί στην εκκλησία δεν. Γι' αυτό παρακαλώ και στην αυτή. Γι' αυτό και μερικοί ψαλμοί θα έχετε συναντήσει την έκφραση διάψαλμα. Διάψαλμα. Εκεί σημαίνει, πάλεψα πάρα πολύ για να εννοήσω τον όρο διάψαλμα. Και μετετέθην στην έκφραση δύναμης που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Έχετε ακούσει τον ιερέα που λέμε το Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, και μετά ο ιερέας λέει δύναμης. Τι σημαίνει εκείνο το δύναμης, το σκεφτήκατε ποτέ? Είναι, όταν ήμουν μικρός σε την άλλη ερμηνεία, δύναμης εναντίον των πειρασμών, και με κράτησε αυτή η ερμηνεία μέχρι να τελειώσω το γυμνάσιο και τα λοιπά, και με έβγαλε καλά. Σαν φοιτητής θεολογίας βρήκα άλλη ερμηνεία για το δύναμης. Επειδή είχα διαβάσει τον προφήτη Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, ότι ο προφήτης κατά τη θεοπτία εκείνη κατά την οποία εκλήθη ως προφήτης, ήκουσε την φωνή των αγγέλων, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Οι δε άγγελοι λέγονται δυνάμεις. Λέω, επειδή λοιπόν ο ύμνος Άγιος ο Θεός, Άγιος και λοιπά είναι ύμνος των αγγέλων που λέγονται, δεν γι' αυτό η ερευνά οι δύναμες. Δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Μετέπειτα βρήκα τη σωστή ερμηνεία. Το δύναμη σου ιερέως σημαίνει ο ψάλτης να αλλάξει αυτό, να το πει διαφορετικά. Και αν παρατηρήσετε μετά το δύναμη, στο ψάλτη λέει είναι άλλο το δύναμη του ψάλτη, είναι αργό, είναι άλλο αυτό, ναι, ναι. Όταν λέει λοιπόν διάψαλμα το ψαλτήριο, εννοεί άλλο ήχο, άλλη απόκρουση μουσική. Επειδή είναι. Και γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται τα όργανα? Κοιτάξτε, πρώτα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλά σωματικά. Από την αυτή σωματικά, δηλαδή οι άνθρωποι πεπτοκότης και τα λοιπά ζούσαν σε ένα περιβάλλον μεταξύ χαρανέων, ειδωλατών και τα λοιπά, και έπρεπε να έχουν πολλά αυτά, και πολλά δηλαδή που να τους μιλούν δυνατά, τα είπα σωματικά εγώ, δηλαδή ανθρώπινα. Πώς το είπες? Είχαν τις θυσίες, τις σπονδέλες. Ναι, ναι, λοιπόν, στην εκκλησία μας έγιναν πνευματικά τα πράγματα. Τώρα είναι άλλο το πνεύμα, είναι αυτό ότι η αποκάλυψη δόθηκε περισσότερο και λοιπά, και είδαμε και γνωρίσαμε καλύτερα ότι πνεύμα ο Θεός εστίν και λατρεύεται ο Θεός με πνεύμα και όχι με κρότους. Είναι λόγω της αυτής, των Χαναναίων, του Παλαιού. Λοιπόν, θα πω μερικά χωρία παρακάτω σε αυτό το θέμα, και παρακαλώ πολύ να μου την υπενθυμίσεις αυτό το ερώτημα πάλι. Θα απαντήσουν σε αυτά που θα πω παρακάτω. Λοιπόν, χρησιμοποιείται από την αρχή λοιπόν το ψαλτήριο ως βιβλίο ποιήσεως, προσευχών. Τι καλείται προσευχή? Το νεύρο της ψυχής και η ψυχή της θρησκείας. Το νεύρο της ψυχής νευρώνει. Όποιος δεν προσεύει, πλαδαρός. Κάνε την προσευχή σου. Είναι το όνομα η προσευχή. Ή καλύτερα, να πω τι είναι η προσευχή, δεν έφυγε από το θέμα στο δεύτερο είναι. Μου αρέσει και τη λέγω στα κηρύγματά μου, τον ορισμό του καθηγητού, τον καθηγητού μας στο Πανεπιστήμιο του Φιλιππίδη. Η προσευχή, έλεγε, μας το έλεγε από την έδρα, η προσευχή κατεβάζει το μεγάλο Θεό στη μικρή καρδιά και ανεβάζει τη μικρή καρδιά στο μεγάλο Θεό. Όπως και πάλι ο Φιλιππίδη μας έλεγε στην αυτή, υπέροχος καθηγητής, σταμάτα παιδί, δεν μου κάνει μάθημα. Λοιπόν, ο καθηγητής Φιλιππίδης μας έλεγε,
όταν ήμουν φοιτητής, με ρώτησε ο καθηγητής μου, τι καλείται θαύμα. Το ρώτησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, τι καλείται θαύμα. Και του είπα, κύριε καθηγητά, θέλετε να σας πω το δικό σας ορισμό ή τον ειδικό μου. Ο καθηγητής λέει το δικό σου. Και τον είπε λοιπόν από την έδρα, θαύμα είναι, ακούτε, θαύμα είναι φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου και υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου. Φιλιππίδης. Ανέβαινε στην έδρα και άρχισε το μάθημά του κατευθείαν. Ήταν ερωτευμένη καλέ με το μάθημα. Πάω το μάθημα, δεν λέει, στον δρόμο ερχόταν το πρώτο καζάνι, πάταγαν το κουμπί εδώ, πέραει αυτή. Προχώρησε το μάθημα, 3 λεπτά, με συγχωρείτε, καλημέρα σας. Τότε θυμάται να πει την καλημέρα. Στον κόσμο. Στον κόσμο το. Λοιπόν, παρακαλώ. Αλλά τώρα δεν είναι δυνατόν να έχει μόνο το ψαλτήριο χρήση. Για το λόγο ότι είναι χριστιανική εποχή, άλλη εποχή. Και γι' αυτό έπρεπε να μειχθεί το δόγμα, το χριστιανικό δόγμα στο ψαλτήριο. Και συνέθεσαν στην πρώτη εποχή, φαντάζομαι, συνέθεσαν αυτό. Θα χρησιμοποιούμε το ψαλτήριο, στίχους από το ψαλτήριο και θα παρεμβάλλουμε και το δόγμα. Αυτό φαίνεται πολύ καλά. Το πώς πρακτικά έγινε αυτό φαίνεται πολύ καλά όταν έχουμε ανοιξαντάρια στο προμιακό κανόνα. Ο προμιακός, παρακαλώ, ψαλόταν. Εγώ στο Άγιον Όρος βρήκα μουσικό βιβλίο που έχει όλο το προημιακό ψαλμό σε αυτό. Σε μουσικό. Αλλά όταν έχουμε πανήγυρι, αυτό καταργήθηκε και διαβάζω. Μόνο κρατούμε όταν έχουμε πανήγυρι οι τελευταίοι στίχοι μόνο. Και λέγονται ανοιξαντάρια επειδή αρχίζουν από τον ανοιξαντό στίχη. Λοιπόν, αν παρατηρήσετε ανοιξαντάρια, λέμε ανοιξαντό χειρί. Και μετά λέμε, τελειώνουν στίχους και μετά λέει δόξα σοι πάτερ αγέννητε ή εγέννητε. Μετά αρχίζουμε τον άλλο στίχο και πετάμε άλλο στίχο δογματικό. Αυτό απηχεί μια παλαιά εποχή που έτσι χρησιμοποιούν το ψαλτήριο. Έπαιρναν λοιπόν την πρώτη εποχή μόνο το ψαλτήριο, την άλλη, τη μετέπειτα εποχή στίχη από το ψαλτήριο, αλλά δένονταν αυτή του δόγματος. Θα το καταλάβετε καλύτερα. Σας λέω ένα στίχο ψαλτήριο και μετά να πω το δόγμα. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών ψαλτήριο. Χριστός Ανέστη. Αυτό. Προσέχετε το. Αυτό είναι βάση για κάποιο, για ένα μετέπειτα βήμα που λέγεται δημιουργία στιχηρών τροπαρίων. Κάνουμε τροπάρια με στίχους μαζί, γι' αυτό λέγονται στιχηρά τα τροπάρια. Έτσι έχουμε και Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, να μην κνείτε. Λοιπόν, να μην τα πολυλέγω, χρησιμοποίησαμε το ψαλτήριο πρώτα, ψάλετο και τα λοιπά. Αυτό άρχισε να δημιουργείται ψαλμοδία, ύμνη και διάφοροι και τα λοιπά. Αυτό αυξήθηκε, έγιναν τροπάρια. Και άρχισε διαμαρτυρία των γεροντάδων από εσάς. Των γεροντάδων της Ερήμου. Της Ερήμου, γεροντάδων. Γιατί δημιουργήθηκε στον κόσμο, αρέσκονται στα όρια, δημιουργήθηκε η ψαλμοδία, αλλά οι αβάδες της Ερήμου θύμωναν, λέει, εκείνο το απλό που είχαμε πρώτα, που είναι αυτό. Και κάτω στον κόσμο βέβαια οι άνθρωποι, τέλος πάντων, κοσμικοί άνθρωποι κλπ. Έψαναν με δυναμιδόν κτλ. Ακούγονταν χέρια κλπ. Και άρχισαν, και ενώ είναι καλό το ότι ήρθε η ψαλμοδία, η δημιουργία ψαλμοδία, η παραχρήση και αυτή μερικών άλλων ανθρώπων έφερε διαμαρτυρία των πνευματικών πατέρων των αβάδων. Θα ήθελα, λυπάμαι γιατί δεν έχω σημειώσει τα αυτά εδώ τα χωρία, αλλά να ακούσετε διαμαρτυρίες στον Αβάδο. Που λέει ένας γέροντας, λέει, μπορεί να γεννηθεί κατάνοιξη από τέτοια ψαλμοδία. Αυτό το χωρίς θα τον βρω. Και άρχισε πολεμική ήταν αυτό. Τι είχε δηλαδή.
Είχε, τι χαρακτήρα είχε η... Πολύ έντονη ψαλμοδία. Ήταν έντονη ψαλμοδία. Το τι χαρακτήρα είχε, θα σας πω, παρακαλώ. Περιμένει, θα σας διαβάσω, ακούστε με, θα σας διαβάσω μία περικοπή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στην οποία ο Ιερός Πατήρ διαμαρτύρεται για την εκτροπή αυτή και ονομάζει αμαρτωλή. Παρακαλώ, το βρήκα το χωρίο του Γέλλου. Ποια γαρκατάνησης ερωτάει είσαι εκ των γερόντων, ποια δάκρυα τίκτονται εκ των τροπαρίων, ποια γαρκατάνησης το μοναχό όταν εν εκκλησία ή εν κελίο ίσταται και υψεί την φωνήν αυτού, να δω το παρακάτω, ως οι βόρες. Προσέχετε, προσέχετε. Ήγαρ, περιμένετε, ήγαρ ενώπιον του Θεού παριστάμεθα, εν πολύ καταλήξει οφείλομεν ίσταστε και ουχή εν μετεωρισμό. Και γάρ, συνεχίζει να λέει ο αυστηρός πατήρ, ο γέρον, ούτε εξήλθον η μοναχή εν τη ορίμο τάφτη για να παρίστανται το Θεό και μετεωρίζονται και μελωδούν συνάσματα και ρυθμίζουν συνήχους και σίους η χείρας και μεταβαίνουν σιπόβας. Για το χρόνο, για την ψαλμωδία, πρέπει να κρατάς χρόνο. Μεταβαίνουν σιπόβας. Λοιπόν, αλλά οφείλομεν εν φόβο πολλό και τρόμο δάκρυς είτε και στεναγμής μετά ευλαβίας και ευκατανύκτου και μετρίας φωνής τας προσευχάς το Θεό προσφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, βρήκα και το Χρυσοστόμο την αυτή. Ακούστε με παρακαλώ. Τι λέει ο Χρυσόστομος για τα φαινόμενα που δημιουργήθηκαν στον κόσμο. Ομιλεί στον ψάρι και του λέει, άθλιε και ταλέπορε, δέον σε δεδικότα και τρέμοντα την αγγελική δοξολογία εκπέμπειν, φόβονται την δοξολόγηση το κτίστη. Σι δε τα μήμων και ορχιστρών εντάφτα παράγεις. Τα μήμων, όπως τα θέατρα κάνουν. Σι δε τα μήμων και ορχιστρών εντάφτα παράγεις, ατάκτος μεν τας χείρας επανανήρων και τες προσύνες σπαλμένος και όλο περικλώμενος στο σώμα τη. Κλάω κλωσμενιές. Παρά ήταν αυτό. Λοιπόν, εάν από τότε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα έφερε η ψαλμωδία. Χωρίς να κατηγορούμε, όμως, την ψαλμωδία όμως την έφερε το ευσεβές φρόνημα για τον Θεό, για να λατρέψουμε τον Θεό. Τι είπε. Λοιπόν τώρα, οι άλλοι άρχισαν τώρα που είχαν το σεμνό μόνο ανάγνωση πρώτα. Αυτή ήταν η πρώτη διαμαρτυρία των αυτών. Για την ψαλμωδία δημιουργήθηκε πάλι η διαμαρτυρία των γερόντων, θεολόγων γερόντων, για τον εξής λόγο. Πρώτα είχαν αναγνώσματα. Και φαίνεται ότι είναι όλο ανάγνωσμα από τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Που είναι όλο, όλα σχέσεις αυτά. Λοιπόν, πρώτα ήταν αναγνώστε, διαβάζουν, παλαιόντε, αυτοί και εκεί, έχει. Τώρα τα έχουμε περικόψει αυτά, εκεί που λέμε τα αντίφωνα. Αγαθόμουν το ξεμολογήσω και αυτό ήταν κατεβατά ολόκληρο από την Παλαιά Αθήκη. Προηγείται η Παλαιά Αθήκη, για το γύρι. Μετά κατεβατά, τα κόψαμε και κρατήσαμε ένα στίχο μόνο και λέμε τις φερβίες στον τόπο. Αλλά πρώτα ήταν πολύ Παλαιά Αθήκη είχαμε. Πρώτα λοιπόν στην εκκλησία που πηγαίναν οι άνθρωποι στη λατρεία, άκουαν πολύ Αγία Γραφή, διάβαζαν και ήξεραν Αγία, αναγνώσματα, πολλά. Λοιπόν τώρα με την ψαλμωδία, ακούνε τροπαρέκι, πάλι τα αναγνώσματα και διαμαρτύρονται διότι περικόπηκε ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα να σας το βρω αυτό το πορείο. Λοιπόν, επί αυτό κατηγορούν ότι οι χριστιανοί φθήρουσι τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεσπεσίων Προφητών. Δεν είχαν όλα, πάμε σήμερα, θα έχουμε ας πούμε, είμαστε στο βιβλίο Δευτερονόμιο, 10 κεφάλαια, αυτή είναι η λατρεία μας. Και διαβάζουν πρώτη χρονική, πάνε τώρα μπήκαν τα τροπαρεμένα, πάνε αυτά. Και διαμαρτυρήθηκαν πατέρες παρακαλώ,
Παρακαλώ να σας πω. Ναι, ναι. Είδα κείμενα γερόντων ακόμα. Πατέρα διαμαρτύρει ότι οι χριστιανοί με την ψαλμοδία φύρωσε τα σβήβλους των Αγίων Ευαγγελίων και τον Ιωάννη. Και τώρα το Ευαγγέλιο έχουν τόσο να μια περικοπή. Μια περικοπή τόσο το Ευαγγέλιο, προφήτες καθόλου. Αυτό απαιτέλεσε τη διαμαρτυρία των πρώτων αυτών χριστιανών. Ναι, όμως δεν μπορεί να καταργηθεί και η ψαλμοδία, γιατί δημιουργήθηκε, ήταν γέννημα ψυχής. Και έχω να σας πω τώρα άλλα θέματα, άλλους λόγους, οι οποίοι επέβαλαν την αυτή τη δημιουργία της αυτής της ψαλμοδίας. Ο πρώτος λόγος που επέβαλε τη δημιουργία ψαλμικής οδικής αυτής ήταν η αιρετική. Ο πόλεμος εναντίον των αιρέσεων. Οι αιρετικοί ήταν εξυπνάκηδες, δηλαδή πονηρούλιδες, ήταν αυτοί και οχές, θα ήθελα να πω, και έκαναν έτσι πολύ πονηρά τη δουλειά τους. Λέει, έτσι εμείς θα πιάσουμε το λαό, και συνέθεσαν την αιρετική τους δοξασία, την πλάνη τους, σε μικρά τραγουδάκια, σε μικρά άσματα. Ναι, τον έβλεπε σε λαϊκή γλώσσα και τα έδιναν και αυτά και τα έλεγε και σε ωραία μουσική και έπιασαν πολύ ο λαός στα βαθιά δεν τα καταλάβαινε και έπιασαν πάρα πολύ, τα έλεγαν και αυτή πρώτη φορά ακουγόταν η αίρεσή των, κάτι το νέο δημιουργεί μια εντύπωση και έπιασαν και τόσο πολύ αγαπήθηκαν αυτά, παρακαλώ τα μερικά, ώστε στη Συρία εισεχώρησαν στη λατρεία, ώστε χρειάστηκε μετά, 100 χρόνια μετά, ο Εφραίμ ο Σύρος να δημιουργήσει δικά του ποίηματα τέτοια, ψαλμικά τροπαριάκια που λέμε, για να μπορεί να τα... Όχι, ο Εφραίμ ο Σύρος, ποιον αιώνα είναι. Τέταρτο αιώνα. Ήθελα να πω ότι στη Δευτέρα, στο δεύτερο αιώνα, δείγμα ότι έχουμε ψαλμοδία με δημιουργία, η ψαλμοδία είχαν δογματικό περιεχόμενο, εκεί τοποθετούμε και τον ύμνο των αγαπητών, το Φως Χυλαρών, το οποίο ο Μέγας Βασίλειος το ονομάζει αρχαία φωνή. Ο Μέγας Βασίλειος, 3ο-4ο αιώνα, το ονομάζει αρχαία φωνή. Σίγουρα. Ότι είναι δογματικό, αυτό φαίνεται. Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άρα έχουν υπάρξει αιρέσεις για τα χριστολογικά και... Λοιπόν, παρακαλώ, η εμφάνιση των αιρέσεων, η εμφάνιση λόγω των αιρέσεων επέβαλε τη δημιουργία ψαλμοδίας. Μαζί με τα... Ναι, ως αντίκρουση. Μαζί με τα άλλα τα οποία έχουμε πει προηγουμένως και η εμφάνιση των αιρέσεων τώρα υπήρξε μια ανάγκη για την ψαλμική αυτήν έκφραση και διδασκαλίας και ύμνου στο Θεό. Μάλιστα, να σας πω ένα περίεργο που γινόταν. Ακόμη εμφανίστηκαν οι αιρέσεις, αλλά οι σύνοδοι δεν είχαν γίνει ακόμη για να αποκρούσουν αιρέσεις και επομένως η αίρεση, αυτό που να το πω, ακόμα... διακλαδονίζεται, δηλαδή υπήρχε μεταξύ των μεταξύ των αυτών των ανθρώπων. Οι πατέρες τώρα, για αντίκρουση των αιρετικών φρονημάτων, δοξασιών, έκανε και αυτοί τον ίδιο τρόπο, αλλά τροπάρια περιποιημένη κλπ. Θα τα δούμε και παρακάτω αυτό. Και δημιούργησαν και αυτοί ύμνους που έλεγαν το ορθόδοξο δόγμα. Φανταστείτε τώρα, οι χριστιανοί ήταν άλλοι ποτισμένοι με την αίρεση του Αρίου και άλλοι με το ορθόδοξο δόγμα του Αγίου Αθανασίου. Και είχε κάθε παρεούλα, είχε το δικό της ύμνο. Έψαλαν δε αντιφωνικός και μέσα στη λατρεία να ακούγεται τώρα και ο ύμνος των ο Αριανός και των αυτών. Και γινόταν εκεί χαύρα. Θυμήθηκα ότι... Δηλαδή τον ψαλτήριο να λέει, τον ψαλτήριο και να λέει... Γι' αυτό λέει δύναμης. Λοιπόν... Το ένα αντίκρο το άλλο, λοιπόν, εδώ, έχω, για αυτά που σας λέγω, παρακαλώ, για αυτά που σας λέγω, έχω χωρία και αυτά, έχω συγκεντρωμένα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω και να, με την ανάγνωση αρχαίων παλαιών χωρίων σε έκφραση αρχαΐουσα, δεν θα τα λέω, αλλά φανταστείτε τι γινόταν στη λατρεία,
Γι' αυτό παρακαλώ, μερικοί κανόνες πρέπει να ερμηνεύονται επιστημονικά και από το πνεύμα της εποχής. Τι εννοώ, ήρθε κανόνας που επέβαλε δεν θα ψάλει άλλος, μόνο ψάλτης. Τώρα απογορεύει δηλαδή να ψάλουμε όλοι μαζί. Έχουμε κανόνα που μόνο ψάλτης θα ψάλει. Και από διφθέρα. Όχι άλλοι. Τώρα έρχεται ο αγράμματος ο παππούλης και λέει να προσταγάγει τον κανόνα και δεν αφήνει το ψάλτη να είναι και πέντε μαθητούδια δίπλα να ψάλει μαζί. Ένας μόνο. Πραγματικά υπάρχει ο κανόνας. Αλλά ο κανόνας απηχεί αυτή την εποχή που έψαλαν και ήρθε μετέπειτα η Σύνοδος, καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα και απειγόρευσε τις παρέες, αυτό που γινόταν πρώτα. Ομαδικά έψαιναν χριστιανοί όλοι μαζί, άλλοι την αίρεσή του κι άλλοι. Μόνο ένας. Ο ψάτης υπήρξε νόμος. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Οι αιρετικοί είπατε ότι είναι πονηροί, ας πούμε. Είχαν αίσθηση αυτής ότι πράγματι είμαστε σε λάθος δρόμο και πρέπει να σκεφτούμε κάτι, τη μουσική για να περάσουμε το ψέμα μας, ας πούμε. Είχαν συνείδηση ότι... Αυτό το είχαν σκεφτεί οι αρχηγέντες των αιρέσεων, οι δημιουργοί. Ο λαός όχι. Δηλαδή, ο Άριος το είχε σκεφτεί έτσι. Βέβαια δεν πίστευε την πλάνη του, μπράδια, αλλά το πίστευε για αλήθεια, για εφεύρημα δικό του. Την αλήθεια, το δόγμα που έλεγε. Αλλά οι οπαδοί του Ιαϊνοί, γι' αυτό παρακαλώ, αυτό ότι και ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ, είναι αυτό, καθολική, πάω, κόσμος. Έτσι η Ορθοδοξία, είμαι θα μία μειονότης. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι καθολικοί τώρα. Πρωτεστάν, η Ορθοδοξία, μία μειονότης. Πέστε μου τώρα, παρακαλώ, τώρα το κουβεντιάζουμε έτσι, σαν μία φιλική παρέα. Πόσα εκατομμύρια αυτών καθολικών κλπ. Θα καταδικαστούν. Εγώ λέω όχι, θα καταδικαστούν οι αρχηγέντες των αιρέσεων, οι πάπες. Τι θα πάνε καλά. Τώρα ο λαός... Εκεί γεννήθηκε... Δεν έχει ευθύνη όμως για το τι θα επιλέξει. Για το... Και το ελεύθερο μας βούλησες. Δεν έχει κανένας ευθύνη του τι θα επιλέξει. Γιατί είναι ευθύνη, δεν ξέρω λόγο. Να, κοίταξε ο πατέρας μου, βρισκόταν στην αυτή, στην Ιταλία. Ιταλία πέπρε να αυτή, θα αυτό... Καθένας δεν αρνείται και το πιστεύω, δεν το ξέρει. Λέει, πώς δεν νομίζει ο Θεός τον πατέρων ημών. Και αυτό δεν αρνείται αυτό που έμαθε. Έτσι με έμαθε, έτσι λοιπόν δεν είναι πολύ δικαιωμένο μου, έτσι με έμαθε η γιαγιά μου. Τώρα αυτή, γι' αυτό λέω, ο Θεός από ψηλά θα φανεί ευνοϊκός, θα καταδικαστούν οι αρχηγέντες των αιρέσεων, τη μεγάλη, οι κήρυκες. Λέω, απλώς λέω τώρα, εάν κανείς ενσυνειδήτως είναι από τα κείμενα ότι η Ορθοδοξία είναι αλήθεια, αλλά εγώ δεν τη δέχομαι την αλήθεια, αυτός πάει κόλαση. Αλλά αφού δεν διάβαζε, δεν ξέρει τίποτα από πίστη. Έτσι, γεννήθηκε. Πες ότι δεν το είπα αυτό. Αλλά η σκέψη το έφερε για να το πω. Είναι και μερικά δόγματα, είναι και όπως οι Ισλαμιστές και τα λοιπά, που είναι από μικρή ηλικία, δεν είναι πολύ ισχυρή η πόρωση που τους κάνουν. Και λένε ότι αν διαφοβητήσεις στο Θεό, χάνεις τα σώματα. Δεν τους επιτρέπουν καν. Και από παιδάκια τους ποτίζουν εστίες. Παρακαλώ, αυτός ας μην ελέγχεται, ξέρω ότι μην επισερχόμεθα στο Θεό τι θα κάνει. Αλλά ο Θεός έχει το αυτό, ένα... Ο Θεός λέει... έχει ο Θεός έχει το σχέδιό του, μην εισερχόμεθα στη βούληση του Θεού. Εκείνο που λέω είναι, γι' αυτό το απαντώ της κατευθείαν στο ερώτημα, ότι οι αρχηγέντες των αιρέσεων το έκαναν, ήταν οι πονηροί. Αυτοί το έκαναν επί τούτου και προχωρούσαν και συνέθεταν την τέχνη τους, την όλη αυτή προσφορά της αιρέσεως, το έκαναν με τέχνη για να πλανήσουν. Και αυτοί είναι άξιοι καταδίκες και κολάσεις μεγάλες. Τώρα ο απλός λαός, αν μεν ο απλός λαός είδε από τα πράγματα, είδε θαύματα, όπως οι Ιουδαίοι έβλεπαν θαύματα και όμως δεν επίστευσαν, έχουν κόλαση μεγάλη. Παρακαλώ, ο ύμνος λοιπόν «Φως Ιλαρών» είναι παλαιός και πρέπει να τον ξέρουμε και κοιτάτε από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά έφτασε μέχρι Σιμών. Μόνο παρακαλώ, μην το λατεύετε, οι καλογρίες κάνετε και βλέπω καλογρία εδώ μεταξύ μας. Ακούτε, η καλογρία μας κάνετε μια, εκεί που λέει φωνές, οσίες είναι. Και οι καλογρές το λέτε εσίες. Φωνές, εσίες είναι και οι καλογρές το λέτε οσίες. Δεν υπάρχουν όσιες φωνές. Ό,τι γράφει όσοι άνθρωποι υπάρχουν. Το μεγάλο ρόλο δεν λέει οσίες, λέει εσίες. Φωνές, ένδοξες, φωνές, παραλέες. Όσοι άνθρωποι υπάρχουν, όχι όσιες φωνές.
φωνές αισίες. Αισίες σημαίνει αυτό. Και το ορολόγιο, παρακαλώ, το κείμενο το λέει αισίες. Εσείς να το λέτε, ναι. Όλα θέλετε να τα κάνετε καλογερικά, να τα παραλάβετε. Όλα. Ήταν και τον τοίχο. Ωραίο δόγμα, ωραία δογματική. Έχει το τροπάριο, ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού. Και όλα τα αρχαίος είναι. Και πόσο αρχαίος είναι. Αρχαίος είναι μετέφυγε. Είναι στον έκτονε. Είναι του Ιουστινιανού. Λοιπόν, παρακαλώ. Για όλα αυτά, παρακαλώ, να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω. Καλή Κύριε, για όλα θα σας, επειδή είστε φοιτητές και επειδή έχετε ενδιαφέροντα αυτά, σας συνιστώ ένα βιβλίο το οποίο εγώ δεν το έχω, αλλά θέλω να το εμπλουτίσω, θέλω να το πάρουμε, το βιβλίο, σημείωσέ το, του Κρουμπάχερ Σωτηριάδο, λέγεται το βιβλίο «Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας». Τρεις τόμοι, τα έχεις, ε? Υπάρχει δηλαδή το εμπόριο. Δεν το γράφω να το πάρω. Αυτό το βιβλίο ομιλεί περί όλων αυτών. Και εκεί αναφέρει την ιστορία και πατέρων της Βυζαντινής Λογοτεχνίας. Λοιπόν, οι πατέρες λοιπόν, ακούτε, οι αιρετικοί πως εργάζονταν. Να σας αναφέρω ένα χωριό. Προσέφεραν το δηλητήριο και καρμένον τη δίτητη. Δηλητήριο είναι η αίρεση και καρμένον αναμεμειγμένον τη δίτητη το πείμα, το άσμα. Το άσμα. Τη δίτητη του μέλους. Εννοείται. Λοιπόν, σε αυτούς, σε αυτούς παρακαλώ, ανταπίτησαν οι αυτοί οι πατέρες και έπαιξαν και αυτοί το ίδιο, έγραφαν στίχους, ποίηματα, έπι, και ποιος έγραψε έπι? Γρηγόριος Θεολόγος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ναι. Επειδή δεν επήγε, επειδή τέλος πάντων δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μην σας κουράζω, θέλω να σας πω ότι υπήρξε στην ψαλμοδία η μεθά που δημιουργήθηκε, στην ποιητική ψαλμοδία, για την οποία είπαμε οι γέροντες διαμαρτυρήθηκαν, γιατί εξετοπίστηκε εκείνο το ήρεμο, το ταπεινό, το γλυκό, και ήρθε το φωναχτό κτλ. Και διότι θεωρήθηκε τα αγιογραφικά κείμενα, αλλά έχουμε τώρα πρόσθετα και έναν άλλο λόγο που επέβαλε πάλι την ψαλμοδία και τη δημιουργία έπους. Και ο λόγος αυτός είναι η διαταγή του Ιουλιανού, η οποία απηγόρευε, του Ιουλιανού του Παραβάτου, η οποία απηγόρευε οι χριστιανοί παιδες να διδάσκονται την ελληνική φιλοσοφία. Αν θέλετε να μάθετε ελληνική φιλοσοφία, να γίνετε δωροάτες, έλεγε. Αφού είστε χριστιανοί, απηγορεύεται οι χριστιανοί παιδες να φοιτούν στα σχολεία. Αλλά οι πατέρες ήταν φιλόσοφοι, οι πατέρες ήξεραν, ήταν πολύ καλά και ελληνική παιδεία κτλ. Και πόνεσαν από αυτή τη διαταγή του Ιουλιανού του Παραβάτου, και έτσι είσαι, θα κάνουμε εμείς σχολείο ελληνικό. Και έκαναν λοιπόν, συνέθεταν ποιήματα, έπι, που είχαν είχαν αρχαία γλώσσα, την ομηρική γλώσσα κτλ. Και μάθαιναν από αυτά, από τα έπι, αυτά τα δημιουργήματα των πατέρων, μάθαιναν την ελληνική σοφία, την ελληνική παιδεία, οι χριστιανοί παιδες. Ορίστε. Παρακαλώ, για να δεις. Λέει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Κάποιος πατήρ, γιατί έγραψε έπι. Εδώ που είναι. Ρητός γέγονε αυτό ο σκοπός, για δύο λόγους. Πρώτον μεν, όπως την άθεσμον Ιουλιανού του τυράννου νομοθεσίαν, το διάτεγμα τυράννου, την νομοθεσία η οποία και λέγουσαν μη μετείνε χριστιανείς της Ελλήνων παιδείας, να μην μετέχουν
οι χριστιανοί την ελληνική παιδεία. Μυρακιώδη και ανήσυρον επελέξει. Έγραψε τα άνθρωπα για να μάθετε. Δεύτερο δε, όπως για τον επόν του, εξουδετερώσει την προκαλουμένη υπό της κακουδόξου ποιήσεως του λογίου του Απολληναρίου. Και αυτό είναι πληροφορία πατερική περί του πατρός. Για να πολεμήσει την αίρεση του Απολληναρίου, ο Άγιος Γρηγόρης έγραψε ποίηματα. Συνετέθη. Μάλιστα. Και λέγει ο Κρουμπάχερ, είναι ευγενής και μεγάλη, πλήρης τέχνης και περισκέψεως, αλλά δεν συμπαρασύρει τον αναγνώστην. Α, λέει το εξής, ότι αν και είναι οι πατέρες έγραφαν με τέχνη έτσι, δεν συμπαρέσυραν τον αναγνώστην στο να γίνει δολολάτρης, αλλά να πει, α, η ελληνική φιλοσοφία τι είναι, και να προσχωρήσει εκεί, αλλά αντίθετα με την ελληνική τέχνη τον έφεραν στα οικόπεδα τα πνευματικά, τα χριστιανικά. Να σταματήσουμε, έχετε να ρωτήσετε τίποτε? Παρακαλώ, για εκείνο το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο φίλος εδώ, αδελφός, είναι η ψαλμωδία ορίστη να είναι εμελής ανάγνωσης, να είναι ήρεμος και ταπεινή. Ναι, έτσι λέει. Είναι του Αγίου Αθανασίου, νομίζω, η έκφραση αυτή. Εμελής ανάγνωσης. Τέλος πάντων, στην επόμενη αυτή παρακαλώ, να, εμελής ανάγνωσης, του Αγίου Αθανασίου. Ναι. Να, οπότε εδώ, από το χωρί αυτό που θα ακούσετε τώρα, δεν πάει το όργανο. Ακούτε, η ψαλμωδία πρέπει να γίνεται και τα τροπάρια πρέπει να ψάλλονται. Μέτευ κατά νύχτου και μετρίας φωνής. Το μετρίας πώς θα το μεταφράσουμε, εσύ φιλόλογος? Ταπεινής φωνής, ταπεινής φωνής. Το όργανο δεν είναι το έχουμε τέτοια όργανα. Παρακαλώ, με τες κατανύχτου και με τρίας φωνής. Δηλαδή, ψαλμωδία, έτσι να ταπεινή, εμελής ανάγνωσης, όπως λέγεται. Και αυτός ο τρόπος ψαλμωδίας, ο ταπεινός, ο γλυκόθενος, αυτό θα είναι εικόνα και τύπος της των λογισμών αταραξίας. Ότι είναι ήρεμο στη ψυχή και εκφράζει με αυτόν τον ήρεμο τρόπο. Και ακείμενος καταστάσεως, και δεν έχει ψυχή μου τώρα να παφλάζω τα κύματα μέσα, ήρει με γαλήνια και εκφράζει. Πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό η βυζαντινή μουσική, που μάλιασε η γλώσσα μου να τη μάθεις και έχεις ικανότητα γι' αυτό και δεν την έμαθες. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη μουσική έχει αυτά τα γλυκά δόντια που την καθιστούν πολύ ταπεινή. Να, στο κύριε και έκρασα παραδείγματι. Κύριε και έκρασα. Δε, το πρώτο που λέω, χρησιμοποιεί πεταστή, που πετάει, που σπάει τη φωνή. Δηλαδή, μπουμ, σπάει τη φωνή, πάει για το κλάμα. Ενώ ο πρώτος είναι... Ενώ ο πρώτος είναι ήχος αυτός, πάει. Είναι αρχοντικός. Ναι, και δυναμικός. Ναι, σπάει τη φωνή. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, αυτό το έχει η ευρωπαϊκή μουσική. Λοιπόν, επειδή είναι ενδιαφέροντο χωρίο, είναι η ψαλμωδία πρέπει να γίνεται με ευκατανύκτου και με τρία φωνής, και αυτό να είναι εμελής ανάγνωσης, και αυτό να είναι εικόν και τύπος της των λογισμών αταραξίας και ακείμενος καταστάσεως και σύμβολο της ευρύθμου και αχυμάστου καταστάσεως της διανοίας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Την άλλη εβδομάδα να προχωρήσουμε παρακάτω. Κοιτάξτε, μην έχετε κενά. Διαφορετικά... Παναγιώτης έχει κενά, έχει αφήσει. Η Παναγία να σας ευλογεί και να σας σκεπάζει. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρα Λιμόν. Κύριε Ιησού Χριστέ αυτός, ελέγξε και στόχος των εμάς. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Η ώρα είναι μία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μήνος. Σπρέι χρώματος. Τεχνικά σπρέι. Καθαριστικά. Όλα σε σπρέι. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Από τη Μέρκολα. Για πληροφορίες καλέστε 210 55 90 460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.com.